κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει στο Νεοδί και τις υγειονομικές αρχές του Ηρακλείου μετά τα 8 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και μάλιστα σε κέρυες υπηρεσίες. Θετικό στο COVID-19 βρέθηκε ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου που βρίσκεται ήδη σε καραντίνα, ενώ τα υπόλοιπα κρούσματα εντοπίζονται στο προσωπικό του οργανισμού λιμένος Ηρακλείου, όπου μπήκε σήμερα λουκέτο μέχρι τη Δευτέρα. Δεν γνωρίζουμε και εμείς τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι και κάποιος άλλος αστυνομικός, κάποιος άλλος συνάδελφος που υπηρετεί σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μέσα στο αστυνομικό μέγαρο. Το σωστό και αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει να κάνει και η πολιτεία, τουλάχιστον στο αστυνομικό μέγαρο, είναι όσο περισσότερα τεστ γίνεται για να δούμε και όλοι σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και αν υπάρχουν άλλα νέα κρούσματα στο αστυνομικό μέγαρο. Τα κρούσματα στον Όλη εντοπίζονται στο τμήμα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, όπου πρώτος εμφάνισε συμπτώματα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Όλη, Ανδρέας Μαρινάκης. Μιλώντας στην Κρήτη TV και τη Γεωργία Μακάκη, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους τους πολίτες για να προστατευτούν. Ο ιός είναι εδώ και δεν είναι παιχνίδι, όπως επισημαίνει. Δεν πρέπει να το αμελούμε και να μην το φοβούμε. Υπάρχει, είναι εδώ και είναι επικίνδυνο. Τα μέτρα τα τηρούσαμε, αλλά για να την πατήσουμε κάπου κάτι δεν κάναμε σωστά. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι, όλοι νομίζουμε ότι εντάξει, όταν δεν είμαι στο σπίτι μας δεν θα έρθει και τελικά κάποια στιγμή όλοι την πατάμε. Εύχομαι όλος ο κόσμος που θα την πατήσει να είναι ήπια όπως εμένα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως ενώ ο κύριος Μαρινάκης πήγε στο νοσοκομείο μόλις αντιλήφθηκε συμπτώματα, ο ιός δεν ήταν ανιχνεύσιμος. Το δικό του τεστ βγήκε θετικό όταν άλλος εργαζόμενος 56 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη μονάδα COVID με πιο έντονα συμπτώματα. Στο νοσοκομείο η διάγνωση ήταν ότι έχω ψήγματα από λίμωξη. Δεν ήταν κορονοϊού. Την επόμενη βέβαια μέρα που έμαθα ότι ο συνάδελφος ήταν με διαγνώστηκε θετικός, ξαναπήγα και μου κάνανε το τεστ. Σήμερα βγήκε εμένα θετικό. Πανικοβληθήκατε? Όχι ιδιαίτερα. Τι να σας πω τώρα. Ήταν τόσο ήπια τα συμπτώματα που... Αλλά όσο και να είναι, επειδή δεν ξέρουμε και τι θα προκύψει την επόμενη ώρα, γιατί είναι ακόμα... Εντάξει, λίγο δύσκολη κατάσταση. Με πρωτοβουλία της διοίκησης του Όλη, σήμερα υποβλήθηκαν σε τεστ όλοι οι εργαζόμενοι μέσω ιδιωτικού εργαστηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, 5 ακόμη άτομα έχουν βρεθεί θετικά και έλαβαν ήδη οδηγίες να προσέλθουν στο νοσοκομείο για επανεξέταση και οδηγίες. Ώρες αγωνίας και στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου βρέθηκε θετικός ο ταξίαρχος Νίκος Σπυριδάκης, ο οποίος μπήκε σε καραντίνα και κατοίκον νοσηλεία, καθώς παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στο αστυνομικό μέγαρο έσπευσε εκείνη τη μονάδα του ΕΟΔΗ και έλαβε δείγματα από το προσωπικό του επιτελείου, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο ευρείας διασποράς. Σπυριδάκης παρουσίασε τα προηγούμενα 24 ώρα μια αλγία και χθες παροδικό πυρετό, ο οποίος σήμανε συναγερμό ώστε να υποβληθεί σε τεστ. Η κλινική του εικόνα θεωρείται καλή και βρίσκεται σε επαφή με τον γιατρό που τον παρακολουθεί, ενώ σήμερα επικοινώνησε μαζί του και ο καθηγητής Γιώργος Σουρβίνος. Σε περίπτωση που έχουμε το δυσάρεστο, δηλαδή και άλλο ένα νέο κρούσμα, τότε θα επεκταθούν και στα περισσότερο άτομα να κάνουμε ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι. Και ειδικότερα το επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί, να κάνουν και αυτοί το τεστ για να δούμε και εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.